με τον φόβο μιας πιθανής νέας χιονόπτωσης στην περίοδο ανθοφορίας των ελαιόδεντρων που θα επηρεάσει σημαντικά την επόμενη ελαιοκομική περίοδο, ζουν χιλιάδες παραγωγοί στην Κρήτη. Οι άστατες καιρικές συνθήκες του Φεβρουαρίου δεν έπληξαν την καλλιέργεια της ελιάς, ωστόσο η πορεία της θα εξαρτηθεί από το σκηνικό που θα επικρατήσει τον επόμενο μήνα. Υπάρχει ο κίνδυνος ότι αν το Μάρτιο, αρχές Μαρτίου, έχουμε πάλι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή γύρω στο μηδέν, τα άνθη να καταστραφούν και επομένως να μην έχουμε την αναμενόμενη παραγωγή. Οι χιονοπτώσεις που εκδηλώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες ακόμη και σε ημιωρινές περιοχές, αλλά και η επικράτηση χαμηλών θερμοκρασιών στα παιδινά όπου καλλιεργείται κυρίως η ποικιλία της Κορονέικης, κάθε άλλο παρά έβλαψαν την παραγωγή. Το κρύο είναι ευεργετικό για την ελιά, γιατί θα διατηρήσει το λίθαργο, θα έχουμε καλύτερη διαφοροποίηση των οφθαλμών και επομένως, αν οι συνθήκες είναι καλές κατά την ανθοφορία και την καρπόδεση, θα έχουμε καλή παραγωγή. Μόνο σε ορεινές περιοχές όπου καλλιεργείται η τσουνάτη, δέντρα έσπασαν από το βάρος του χιονιού. Ωστόσο, η περίοδος της συγκομιδής του ελαιοκάρπου είχε ολοκληρωθεί από την πλειοψηφία των παραγωγών. Εκεί η ζημιά είναι σημαντική. Πιστεύω ότι θα αξιολογηθεί από τους αρμόδιους κλπ. Και θα αποζημιωθεί το κεφάλαιο σύμφωνα με τις νόμους που υπάρχουν. Οι μεγάλες εναλλαγές στη θερμοκρασία, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα στους Αγίους Πάντες από Κορώνου, που τη μία εβδομάδα ο υδράργυρος έδειξε 29 βαθμούς και την αμέσως επόμενη μείον 1, δεν επηρεάζουν την ελαιοκαλλιέργεια. Οι μεγάλες διαφορές, τις οποίες εγώ έχω δει σε πάρα πολλές περιοχές και κατέστρεψαν ολόκληρες περιοχές, είναι να έχουμε μεταβολές από το 20-25 ή 28 στο μείον 10, μείον 16. Τα μικρά ελαιόδεντρα αντέχουν, σύμφωνα με τον γεωπόνο ερευνητή Κωνσταντίνο Χαρτζουλάκη, θερμοκρασία μέχρι μείον 7 βαθμούς, ενώ τα μεγαλύτερα μέχρι και μείον 12 βαθμούς Κελσίου.